Κυρίες και κύριοι, και χθες είχαμε θέμα, το θέμα της Μαρίνοβα, της δημοσιογράφου δηλαδή, η οποία δολοφονήθηκε. Μιλάμε για τη Βουλγαρία, αλλά και πριν από μερικές μέρες πάλι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, είχαμε και άλλη μια επίθεση και δολοφονία δημοσιογράφου στη Μάλτα, όπως ξέρετε και όσοι παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή, όπως και κάποια άλλα δίκτυα και μέσα που έδωσαν χώρο σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, η οποία χτυπιέται, βάλεται και τα βάζει με πολύ μεγάλα συμφέροντα σε όλο τον κόσμο. Έχω μαζί μου, πλάτη που λέμε, δημοσιογραφική, τον Στρατή Αγγελή. Εξαιρετικό συνάδελφο, δημοσιογράφο, για να πάμε μαζί το θέμα. Στρατή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε λίγο στους τηλεθεατές μας για την τελευταία υπόθεση, Μαρίνοβα, αν έχεις καλοσύνη. Είναι μια νέα γυναίκα, μια συνάδελφος δημοσιογράφος 30 ετών, βρέθηκε άγρια δολοφονημένη. Αντιπροχθές στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Βουλγαρία, δίπλα στους όχθες του Δούναβη, κακοποιημένη και σεξουαλικά, παραμορφωμένο το πρόσωπό της. Προφανώς κάποιοι ήθελαν να μην αναγνωριστεί, θα το δούμε αυτό. Η γυναίκα αυτή, η Βικτόρια η Μαρίνοβα, είχε ξεκινήσει, συμμετείχε, να το πούμε διαφορετικά, σε μια μεγάλη έρευνα που γινόταν για τις μοίρες, τη διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσα σε έργα που γινόταν στη Βουλγαρία. Είναι ουσιαστικά, μέσα σε ένα χρόνο έχουμε τρεις δημοσιογράφους στην Ευρώπη που πάνε με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα είχαμε στη Μάλτα. Να πάμε λίγο στη Μάλτα. Ναι. Έχω ένα μικρό βιντεάκι να θυμηθούμε λίγο. Είχαμε πάρει μια αποκλειστική συνέντευξη Φωτεινή Λαμπρίδη. Ναι, τη θυμάμαι, την είχα δει. Ήταν, είναι και λίγο έτσι να θυμίσουμε στους τηλεθεατές αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι κινδυνεύει η ζωή μου όταν πήρε τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου είπε ότι κάποιος έστειλε στο σπίτι του δύο private detectives που προσπαθούσαν να τον φοβήσουν. Και αυτό έγινε στη Ρωσία. Πότε ήταν? Έγινε μέσα στον Ιούνιο του 2017. Τι φοβούνται, πιστεύετε ότι φοβούνται ότι υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες που θα μπορούσατε εσείς να καταθέσετε? Η έρευνα που κάνει ο δικαστής στη Μάλτα, που αφορά το πρωθυπουργό της Μάλτας και αυτά που τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρημάτων, αυτή η έρευνα είναι ακόμα ανοιχτή. Από τη Μαρίνοβα στην Εφήμοβα που τη βλέπετε τώρα. Η Εφήμοβα, για να πούμε στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, είναι μια από τις βασικές πηγές της Δάφνη Καρουάνα Κιλιζία, η οποία δολοφονήθηκε με έκρηξη βόμβα στο αυτοκίνητό της, έκαναν κομμάτια δηλαδή, πέρυσι. Και η Εφήμοβα που είδαμε εδώ ήταν μια από τις πηγές της στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ανέφερε και η ίδια και μάλιστα είχε ζητήσει καταφύγιο, την είδαμε εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή της από τις αρχές της Μάλτας και της Κύπρου. Η ελληνική δικαιοσύνη, ο Άριος Παγός, αποφάσισε αρνητικά. Δεν την έδωσε. Εκείνη την εποχή μιλούσαμε με τον Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος έτρεχε για να προστατευθεί η συνάδελφός μας στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως και από το ρόλο του Ευρωβουλευτή. Ο Στέλιος είναι μαζί μας, ο κ. Κούλογλου είναι μαζί μας, είναι στις Βρυξέλλες. Μέσω Skype θα μιλήσουμε. Χαιρετώ και εγώ και ο Στρατής από την Αθήνα. Γεια σας. Εντάξει, τα πράγματα σκουραίνουν και στην Ευρώπη για τους δημοσιογράφους. Όπως είπατε, είναι η τρίτη δολοφονία που έχουμε μέσα σε ένα χρόνο. Την άλλη Δευτέρα είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος της πρώτης δολοφονίας, της Δάφνης Καρουάνα Γκαλίθια, για την οποία ακόμα δεν έχουμε στοιχεία ποιοι είναι η ενοχή. Η δεύτερη δολοφονία του Γιάν Κούσιακ έγινε τον Ιανουάριο του 2018. Την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθησαν κάποιοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία και ξέρουμε πλέον και πόσο κοστίζει στην Ευρώπη ή σε ορισμένες χώρες να δολοφονήσει δημοσιογράφο. Κοστίζει από 50 μέχρι 70 χιλιάδες ευρώ. Με 50 προκαταβολή και τα υπόλοιπα 50.000 προκαταβολή και τα υπόλοιπα 20 αν πάει καλά η δουλειά. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις έρευνες που έγινε στη Σλοβακία για τη δολοφονία του Γιάν Κούσιακ, αυτού του δημοσιογράφου που σας είπα, του Σλοβάκου, και της φιλενάδας του που ήταν απλώς μαζί του. Λοιπόν, τώρα η περίπτωση που έχουμε τελευταία με την Βουλγάρα, είναι δημοσιογράφος στην Άλφη, είναι πολύ σημαντική. Αφορά περίπου το ίδιο πράγμα, δηλαδή η διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, το ίδιο πράγμα σε σχέση με την προηγούμενη δολοφονία στη Σλοβακία. Επίσης υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι, είναι μια γνωστή υπόθεση, δεν είναι άγνωστη.
Είναι δύο δημοσιογράφοι, ένας Ρουμάνος και ένας Βούλγαρος, οι οποίοι είχαν ανακαλύψει το σκάνδαλο. Αντί να τους βοηθήσουν οι βουλγαρικές αρχές, η αστυνομία δηλαδή, τους συνέλαβε όταν έψαχναν κάποιο υλικό που πήγαιναν οι μαφιόζοι να καταστρέψουν, τους κράτησε αρκετές ώρες στο τμήμα και αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι πήγαν στην εκπομπή της Βικτόριας και κατέθεσαν τι ακριβώς είχε συμβεί. Μετά από λίγες μέρες τη δολοφόνησαν. Και ενδεχομένως σαν πιο εύκολο θύμα, πάντως και οι δύο δημοσιογράφοι, προφανώς ιδιαίτερα ο Γιώργος στην Ρουμανία, αλλά ιδίως στην Βουλγαρία,
υποθέσεις διαφθοράς. Άλλοι είχαν στη Νέα Ζηλανδία, από εκεί στον Παναμά, εταιρείες, εξωχώριες κλπ. Τα Paradise Papers αυτά, δεν είδαμε, τα είδαμε. Και τι δεν έχουμε δει, και Paradise και Πάναμα κτλ. Έγινε κάτι. Γιατί υπάρχουν αποφάσεις, συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, παίρνουν μέτρα κτλ. Κάποιοι μπαίνουν σε μαύρες λίστες, μετά βγαίνουν από τις μαύρες λίστες γιατί συμμορφώθηκαν. Κοιτάξτε, δεν είναι τυπικά, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι παράνομη η κατοχή, η ιδιοκτησία. Αυτό λένε πολιτικοί. Αυτό λένε. Ωραία. Υπάρχει όμως πέρα από το τυπικό, υπάρχει και το ουσιαστικό. Και εκεί λοιπόν υπήρξαν αποκαλύψεις. Και εγώ αυτό που ξέρω και όλοι μας ξέρουμε, ότι ο δημοσιογράφος αποκάλυψε αυτά και πολλά άλλα. Σκοτώθηκε. Την κάναν κομματάκια με μια βόμβα. Σαντί, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε κλίμα. Πρέπει, οφείλουμε, αξίζει. Γκρέκο τάγκο. Γκρέκο τάγκο.